Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται σήμερα εδώ στην Άρτα πρώτα απ' όλα για να συμπαρασταθεί στους χαροκαμένους γονείς του εργάτη Ζορμπά Χρήστου και δεύτερον για να διατρανώσει άλλη μια φορά και από εδώ την αντίθεσή του και την αποφασιστικότητά του να σταθεί απέναντι σε ένα διαρκές έγκλημα απέναντι στους εργαζόμενους, το οποίο αυτή τη στιγμή εκφράστηκε εδώ πέρα και παρουσιάζεται με το θάνατο του Χρήστου του Ζορμπά, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι από το 1999 μέχρι το 2017 που υπάρχουν στοιχεία, 107.000 εργαζόμενοι τσακίστηκαν, έγιναν ανάπηροι και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συνεχίσουν τα φυσιολογικά τη ζωή τους. Από αυτούς, 2.040 είναι νεκροί. Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο και είναι ένα νούμερο που δείχνει την αναλυσία, την ασυδοσία της κυβερνητικής πολιτικής, όχι φυσικά της κυβέρνησης της σημερινής, ευθύνη τεράστια για τη διαμόρφωση ενός καθαρά αντεργατικού πλαισίου. Έχουν όλες οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και οι ανάμεικτες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα έχουν τεράστια ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου. Το πλαίσιο που διαμόρφωσε τις συνθήκες του εγκλήματος που συντελέστηκε πέρα από ότι η απόφαση θα βγάλει αυτή τη στιγμή το δικαστήριο στις εγκαταστάσεις της Ήπειρος με θύμα τον Ζορμπά, αυτό το πλαίσιο δεν έτυχε, ούτε το διαμόρφωσε η εταιρεία. Το έχει διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο, όπως προανέφερα, που κάνανε οι κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, και εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να συνειδητοποιήσουν ότι η ευθύνη της ζωής τους ή της σωματικής τους ακαιρεότητας είναι στα χέρια τους. Θα πρέπει να ενταχθούν, να επιλέξουν και να στηρίξουν τα ταξικά σωματεία για να μπορέσουν να αντιταχθούν σε αυτή την λέλαπα η οποία πραγματικά τσακίζει στην κυριολεξία ζωές. Καμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί, αστική κυβέρνηση να ενδιαφερθεί για να πάρει μέτρα για να σωθούν. Βλέπουμε λοιπόν τις συνέπειες οι οποίες είναι τρομακτικές και δεν υπάρχει άλλη λύση από την ενίσχυση των ταξικών σωματείων.